6 κρίσιμα στοιχεία της προσυμπληρωμένης φορολογικής δήλωσης. Πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής δηλώσεων και δεν έχουν υποβάλει οι ίδιοι τη δήλωσή τους μέχρι τώρα. Με την εκπνοή, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστική υποβολή των δηλώσεων και θα εκδώσει το τελικό εκαθαριστικό με βάση τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει στο έντυπο Ε1. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης από την ΑΔΕ είναι η σημερινή 3η 2 Ιουλίου. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι που θεωρούν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι ελλειπή ή ανακριβή μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, η οποία θα λογίζεται ως αρχική δήλωση. Τα στοιχεία πάντως που επηρεάζουν αυξητικά τον φορολογαριασμό της εφορίας και πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά είναι τα εξής: βεβαιώσεις αποδοχών, οικογενειακή κατάσταση, τεκμήρια, αποδείξεις και IBAN. Οι Έλληνες φορολογούμενοι γίνανε δέκτες ενός email από την ΑΔΕ, από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου τους καλούσε να προστρέξουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Πάρα πολλοί τρόμαξαν, αρχίσανε να τηλεφωνούν στα λογιστικά γραφεία, στις επιχειρήσεις, μέσω της διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με το POS, όπου όλοι οι φορολογούμενοι βλέπουν ότι υπάρχουν προβλήματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις της διασύνδεσης. Όλα λοιπόν αυτά, ακόμα και το νομοσχέδιο με το οποίο διαμαρτύρονται όλοι οι επαγγελματίες για το ελάχιστο εισόδημα, το οποίο τώρα ο κύριος Χατζηδάκης λέει ότι θα το εξετάσει από το φθινόπωρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΔΕ εντωμεταξύ έχει στείλει ενημερωτικά μηνύματα και εφαρμόζει για πρώτη φορά φέτος το μέτρο των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών.